Και με μικροεπισόδια στην πλατεία Συντάγματος. Θα συνδεθούμε λοιπόν με την πλατεία Συντάγματος. Βλέπουμε και την πορεία που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και θα ξεκινήσουμε από την ένταση. Μιχάλη Τεζαρή, βλέπουμε και τα πλάνα από το χαμόγελο, από το περίπτερο του χαμόγελου του παιδιού, το οποίο κάηκε νωρίτερα. Τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Καλησπέρα, Εύα. Αυτή η εικόνα που βλέπετε τώρα είναι η καλύτερη εικόνα που μπορεί να παρουσιάσει την πλατεία Συντάγματος το τελευταίο μισάωρο, καθώς νωρίτερα θύμιζε πεδίο μάχης. Καθώς υπήρχαν επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και μερίδας διαδηλωτών, οι οποίοι κατάφεραν για πολλωστή φορά να χαλάσουν μια πορεία διαμαρτυρίας εκατοντάδων χιλιάδων διαδηλωτών που διαμαρτύρονται για τα νέα μέτρα της κυβέρνησης. Όλα ξεκίνησαν όταν στην Βασιλέως Γεωργίου Α, μια ομάδα νεαρών με κουκούλες επιτέθηκε κατά των αστυνομικών δυνάμεων με κροτίδες, με αποτέλεσμα τα αίματα πολύ γρήγορα να ανάψουν. Mm-hmm. Οι αστυνομικοί ανταπάντησαν και η πλατεία Συντάγματος για τουλάχιστον μισή ώρα θύμιζε πραγματικά ένα κολλασμένο τοπίο. Δεκάδες βόμβες μολότοφ, χρήση χημικών εκτεταμένων αστυνομικούς προκειμένου να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος που προκαλούν στα επεισόδια. Ένα δέντρο, να πούμε ότι κάει και στη λεωφόρα Αμαλίας, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, κάπου κάει και άγνωστο, πέραξαν μια μολότοφ πάνω σε δέντρο με αποτέλεσμα να αρπάξει. Στην πρώτη είσοδο, να σας δώσουμε να καταλάβετε, της Αμαλίας που κατεβαίνουν οι βουλευτές για το πάρκινγκ του Κοινοβουλίου, δεξιά εκεί κάει και ένα δέντρο από βόμβα μολότοφ. Ήταν πολύ σκληρές οι εικόνες που είδαμε. Είδαμε αστυνομικούς να φλέγονται από τις βόμβες μολότοφ, οι οποίες έπεφταν στα πόδια τους, ανταπαντούσαν με χρήση χημικών και τελικώς μετά από ένα ντου, όπως λέμε χαρακτηριστικά, ναι, των δεκάδων δημιουργιών που βρίσκονταν πάνω στην Αμαλίας, κατάφεραν και κατέβασαν την ομάδα εκείνου που προκαλούσε τα επεισόδια στην Πανεπιστημίου και τους διέλυσε λίγη ώρα αργότερα. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι ότι έχει απομείνει, είναι μερικές δεκάδες διαδηλωτών οι οποίοι παραμένουν μπροστά από το Κοινοβούλιο. Βλέπετε παραταγμένους και τους αστυνομικούς. Και αναμένουμε σε λίγο να ανοίξει και ο δρόμος για να αποκατασταθεί πλήρως η τάξη στο κέντρο της Αθήνας. Είχε μεγάλη συμμετοχή, Μιχάλη, μιας και παρακολουθείς από το πρωί την πορεία και τα συλλαλητήρια. Είχε μεγάλη συμμετοχή αντίστοιχη και της διαμαρτυρίας και των αντιδράσεων του κόσμου. Ήταν τρεις συγκεντρώσεις, ήταν του ΠΑΜΕ 10.30 αριστερών οργανώσεων στις 10.30 στο Μουσείο, στην Ομόνια και στο Μουσείο αντίστοιχα. Είχαμε τη ΓΕΣΕΑ Δεδίδη στις 11 στο πεδίο του Άρεως. Σύμφωνα με τη ΓΕΣΕΑ, η πορεία που πραγματοποιήθηκε εδώ στην πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας, ξεπερνούσε τις 100.000 κόσμου οι οποίοι κατέβηκαν για να διαμαρτυρηθούν για τα νέα μέτρα της κυβέρνησης. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις που σύμφωνα με την ΓΕΣΕ. Η αστυνομία, βέβαια, από την άλλη, έδινε πολύ χαμηλότερα ο ποσοστό συμμετοχής των διαδηλωτών. Έδινε για 15.000 που πάμε, 4.000 όσων ήταν στο μουσείο και 1.500 άτομα στην ΑΔΔ. Μιχάλη Τεζάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα βρούμε τώρα τον Νίκο Υποφάντη, ο οποίος βρίσκεται στην Πανεπιστημίου, να μας περιγράψεις και εσύ την εικόνα που βλέπεις αυτή τη στιγμή, αλλά και τις σκηνές που διαδραματίστηκαν νωρίτερα. Νίκο. Σπασμένες στάσεις λεωφορείων, μικροφωτιές οι οποίες έχουν ανάψει σε κάδους απορριμμάτων μικρούς και μεγάλους, τις οποίες φωτιές δεν τις έζησε η πυροσβεστική αντιφορά, τις έζησαν τα οχήματα της ελληνικής αστυνομίας, δηλαδή οι άντρες στο μάτι δεν πέρναν την πάνικα και έσβηναν οι ίδιοι τις φωτιές, βέβαια πέτρες και σπασμένα γυαλιά. Σχεδόν παντού στην Πανεπιστημίου. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, έφυγε και η ουρά δηλαδή, της πορείας. Αυτοί που έκλεισαν την πορεία ήταν η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ και η νεολαία της Ανταρσία. Για πρώτη φορά οι αντιεξουσιαστές δεν ενεπλάκησαν στις γραμμές τους, γιατί υπήρχε ισχυρή περιφρούρηση, με αποτέλεσμα να μην έχουμε δηλαδή, αυτό τον κλεφτοπόλεμο. Και να πούμε ότι οι εξουσιαστές έφυγαν κυρίως προς το στενά των εξαρχείων, με την αστυνομία να τους επιτηρεί διακριτικά μετά τα επεισόδια τα οποία είχαμε στο Σύνταγμα και στην γύρω περιοχή. Σε γενικές γραμμές αποκαθίσταται η ζωή στο κέντρο της πόλης. Ήταν μια μεγάλη πορεία, να επαναλάβω και πάλι, την παρακολούθησα από την αρχή. Mm-hmm. Περισσότεροι από 100.000 διαδηλωτές, για τη ΓΕΣΕΑ και την ΑΔΔ μιλάμε, αυτή είναι η γενική πορεία. Δεν έχω εικόνα από το πάμε. Περισσότεροι από 100.000 διαδηλωτές. Περισσότεροι από αυτούς διαδήλωσαν ειρηνικά κατά των μέτρων. Και τα επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν, βέβαια, στο περίγραψε πριν από λίγο ο Μιχάλης Τεζάρης με κάθε λεπτομέρεια. Να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο τώρα, Νίκο, μιας και τα καταστήματα θα ήταν κάποια από αυτά κλειστά σήμερα, αντιδρώντας και αυτά και στα μέτρα και στους φόρους. Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή από την πλευρά των καταστηματαρχών. Ήταν διχασμένοι οι καταστηματάρχοι, γιατί η ΓΕΣΕΒΕ, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος, ζήτησε από τους καταστηματάρχες να τα κλείσουν όλη την ημέρα, αλλά η Γενική Συνομοσπονδία Υλικού Εμπορίου μίλησε για ένα κλείσιμο τετράωρο. Mm-hmm. Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή, σε κάποιες περιοχές έφτασε και το 80-90%, αλλά σε κάποιες άλλες περιοχές η συμμετοχή έμεινε πολύ χαμηλά, γύρω στο 20-30% σε όλη τη χώρα. Βέβαια, συγκεντρωτικά θα έχουμε το απόγευμα, αργά το απόγευμα, για να ξέρουμε πώς ακριβώς κινήθηκε η κινητοποίηση των καταστηματαρχών και των εμπόρων. Μάλιστα, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε και να βρούμε τώρα τον Γιώργο Τσελίκα για να μας πεις και εσύ, Γιώργο, να μας δώσεις τη δική σου εικόνα και τις δικές σου πληροφορίες για ό,τι συνέβη νωρίτερα. Γιώργο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ βρίσκομαι ακριβώς στη βόλη των οδών Μητροπόλεως και Φιλελλήνων.
παρουσιάσει και ο κόσμος αποχωρεί. Εδώ έγιναν λοιπόν εντάσεις, πέσανε πολλές μολότοφ. Απάντησαν λοιπόν οι αστυνομικοί με πάρα πολλά χημικά. Ήδη στο δόστρο ματρόπουν οι σταδίου κλειστοί, οι Φιλελλήνων και η Όθωνος. Έχει πάρα πολύ μάρμαρο κάτω, σπασμένα μάρμαρα. Από καίδι γιατί βάλανε φωτιές στάσεις και σε ένα κιόσκι που υπάρχει μέσα στα διασυντάγματος βάλανε φωτιά. Λοιπόν, η κατάσταση τώρα είναι ήρεμη. Ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ πάνω από 6 δημιουργίες είναι περιμετρικά του Υπουργείου Οικονομικών. Mm-hmm. Οπότε έχουν αποχωρήσει τώρα από εδώ, έχουν παραμείνει πολύ λίγοι και οι περισσότεροι έχουν ανέβει πάνω στη Βουλή. Αυτή δηλαδή επικρατεί πάρα πολύ ηρεμία. Απλά βλέπεις από καΐδια, μάρμαρα στους δρόμους και διάφορες φωτιές που έχουν ανάψει σε κάδους και στάσεις σε το λεωφορείο. Μάλιστα, Γιώργο Τσελίκα, να σε ευχαριστήσουμε. Και πριν συνδεθούμε και με τους υπόλοιπους συναδέλφους, να ενημερώσουμε και για το πώς θα κινηθούν σήμερα τα μέσα μεταφοράς. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ θα κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ, ο ηλεκτρικός και το μετρό. Το τραμ θα εκτελεί δρομολόγια από τις 6 το πρωί έως και στις 12 το βράδυ. Τα τρένα του ΟΣΕ και ο προαστιακός δεν θα κινηθούν. Και επίσης, με εντολή της ελληνικής αστυνομίας, κλειστή καθ' όλη τη διάρκεια των απεργιακών συγκεντρώσεων θα μένουν οι σταθμοί του μετρό Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο. Αυτά λοιπόν για την δική σας ενημέρωση. Να πούμε ότι δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια καθώς απεργούν και οι ναυτεργάτες, ενώ καθυστερήσεις και ματαιώσεις πτήσεων θα προκαλέσει στάση εργασίας. Βλέπουμε στην εικόνα, είμαστε πάντα ζωντανά συνδεδεμένοι με το κέντρο της Αθήνας, με την πάνω μεριά του Συντάγματος και τη Βουλή, όπου βλέπουμε αυτή τη στιγμή την πορεία να είναι σε εξέλιξη. Σχετικά λίγος κόσμος βεβαίως αυτή τη στιγμή. Δεξιά πάλι η ίδια εικόνα. Κάτω αριστερά βλέπουμε την Πανεπιστημίου. Αυτή τη στιγμή στην εικόνα μας πριν βλέπαμε τα κυκλειδώματα προφύλαξης προφανώς του Κοινοβουλίου και δεξιά κάτω βλέπουμε την εικόνα που έχουμε και πάλι από τα πλάνα που βλέπαμε πριν και το χαμόγελο του παιδιού, το περίπτερο από το χαμόγελο του παιδιού που είχε καεί, αλλά τέλος έδωσε η πυροσβεστική στη φωτιά αυτή. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη θα πάμε τώρα να βρούμε την Ελένη Ιατρού. Ελένη, καλό σου απόγευμα, για να δούμε τις πορείες και τα συλλαλητήρια στην Θεσσαλονίκη και ποια είναι η εικόνα από εκεί. Καλησπέρα σας. Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο ειρηνικά. Χιλιάδες Θεσσαλονικείς βγήκαν στους δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης για να διαδηλώσουν ενάντια στα νέα μέτρα. Είχαμε δύο μεγάλες πορείες. Η πρώτη ήταν του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και των Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων, στην οποία προσκολήθηκε στην εξέλιξή της. Η πορεία η οποία ακολούθησε ήταν των πρωτοβάθμιων σωματείων της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς και του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, με κατάληξη στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, όπου επιδόθηκε και σχετικό ψήφισμα κατά των νέων μέτρων. Η δεύτερη πολυπληθής πορεία με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών ήταν αυτή του ΠΑΜΕ, η οποία πραγματοποίησε την διαδρομή στο κέντρο της πόλης, όπου και διαλύθηκε. Πρέπει να σας πούμε ότι είδαμε και κρεμάλες. Ήταν κάτω από το εργατικό κέντρο, στη συγκέντρωση του εργατικού κέντρου, από τους συνταξιούχους, οι οποίοι είχαν αναρτήσει και ένα πανό στο οποίο έγραφαν «Δεν κλέψαμε, δουλέψαμε». Αυτό ήταν το μήνυμα που θέλαν να στείλουν στην κυβέρνηση. Μάλιστα, κάποιοι κρατούσαν πανό με τα ποσά της σύνταξής τους, θέλοντας έτσι να πούνε ότι μπαίνει θηλιά στο λαιμό τους και δεν είναι βιώσιμη η κατάσταση αν περικοπούν και άλλο οι συντάξεις τους. Να σας πάμε μέχρι την Καρδίτσα, εκεί όπου οι αγρότες πραγματοποίησαν απεργιακή πορεία στο κέντρο της πόλης με τα τρακτέρ τους. Mm-hmm. Υπάρχουν προβλήματα και αλλαγές τόσο στα δρομολόγια του ΟΑΣΤ. Έως τις 8 το πρωί δεν γινόντουσαν τα δρομολόγια, από τις 8 το βράδυ μέχρι τη λήξη της βάρδιας δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια. Μόνο το προσωπικό ασφαλείας λειτουργεί στο ΕΚΑΒ. Είχαμε καθυστέρηση στις πτήσεις λόγω της τάσης των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Από τη μία και μετά φαίνεται να ομαλοποιήθηκε η κατάσταση, ενώ είχαμε και κυκλοφοριακή συμφόρηση, δεδομένου το κέντρο της πόλης είχε νεκρωθεί λόγω των ποριών. Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι όμως είχαν κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ελένη Ιατρού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να βρούμε τώρα τον Δημήτρη Καραστεφανή, καθώς Δημήτρη, έχουμε και νέα σημεία έντασης. Λοιπόν, αυτή την ώρα ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει ένταση στην αρχή της Συγκρού, στην αρχή της λεωφόρου Συγκρού, είναι στη συμβολή με το. Νομίζω μπροστά στήλους Ολυμπίου Διός και προς τα κάτω νεαροί έχουν βάλει φωτιά σε κάδους σκουπιδιών, ενώ οι αστυνομικοί κάνουν χρήση χημικών καθώς δέχονται μολότοφ και δεκάδες αντικείμενα. Είναι μια ομάδα περίπου 100 ατόμων,
όπου με κουκούλες, κράνη και αντισφυξιογόνες μάσκες έχουν δημιουργήσει επεισόδια, έχουν επιθέσεις, κάνουν συνεχώς επιθέσεις κατά των αστυνομικών, οι οποίοι τους κυνηγούν προς την πλευρά της περιοχής προς τον Ακρόπολη και άλλους από την κάτω πλευρά προς τον Νέο Κόσμο. Είναι το μοναδικό σημείο το οποίο υπάρχει ένταση αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, καθώς όλα τα άλλα τα σημεία, όπως μου είπαν από την αστυνομία, είναι καθαρά. Και στην Ομόνια και στο Πολυτεχνείο και στα Εξάρχεια μου είπαν ότι δεν υπάρχουν εντάσεις και η μοναδική ένταση είναι στο σημείο που βλέπουν, που σας είπα νωρίτερα. Να σας πω ότι από τις προσαγωγές που είχαμε, οι περισσότεροι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Είχαμε περίπου 100 προσαγωγές από την Γαρδένια στο Ζωγράφου, από τον Άγιο Δημήτριο και από κάποια σημεία του κέντρου της Αθήνας, ενώ έχουν γίνει και προσαγωγές κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Θα δούμε τώρα αν θα προχωρήσουν οι αστυνομικοί σε συλλήψη ή όχι. Αυτό θα το ξέρουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάντως, όλοι οι προσαχθέντες, αν όχι όλοι οι περισσότεροι, έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Μάλιστα, Δημήτρη.